Σε ηλικία 74 ετών έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές και Ηρακλειώτης στην καταγωγή, ο Χριστόφορος Λιοντάκης. Ένας σεμνός ποιητής που γεννήθηκε το 1945 στο Ηράκλειο, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας του δικαίου στο Παρίσι. Η ποιήση όμως φάνηκε να τον κερδίζει από νωρίς. Η Αθήνα είναι μια πόλη που την αγαπώ και τη λατρεύω. Αλλά η Κρήτη έχει στοιχειώσει μέσα μου και όλα στη ζωή και στην ποιησή μου ξεκινούν από την Κρήτη. Το 1973 κυκλοφόρησε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Το τέλος του τοπίου» και ο ίδιος ανήκε στην αποκαλούμενη γενιά του 70, όπου μαζί με άλλους συγγραφείς είχαν αρχίσει να δημοσιεύουν τα έργα τους κατά τη δεκαετία του 70 και κυρίως προς το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Πρόκειται λοιπόν για ένα στοίχημα με τη βοήθεια του Φωτός. Με τη βοήθεια του Φωτός για να ανατραπεί ο συμβατικός χρόνος που στραγγαλίζει τις ψυχές μας. Η συλλογή του «Με φως» του 1999 τιμήθηκε ταυτόχρονα με το κρατικό βραβείο ποίησης και με το βραβείο ποίησης του περιοδικού «Διαβάζω», ενώ ποίηματά του μεταφράστηκαν στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά και τα αγγλικά. Ένα παιχνίδι με τις λέξεις ώστε να γίνουν δοτικές και να συμβάλλουν στην αλχημία της μαγείας. Ένα φως, άλλοτε προσιτό και άλλοτε απρόσιτο. Ένα φως που να φωτίζει το αρχαίγωνο κάλος της εικόνας. Ένα φως που να επουλώνει τους μόλοπες της ψυχής. Ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποίησε ποίηματά του, τα οποία κυκλοφόρησαν σε CD, με τίτλο «Ποίηση με μουσική Κωνσταντίνος Καβάφης, Χριστόφορος Λιοντάκης», ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας τον είχε χρήσει υπότιτης τάξεως γραμμάτων και τεχνών. Ο Δήμος Ηρακλείου του είχε απονείμει το βραβείο Νίκου Καζαντζάκη, ενώ το 2012 είχε τιμηθεί με το βραβείο ποίησης του Ιδρύματος Κώστα και Ελένη Σουράνη της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του. Το 2005 ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, είχε μιλήσει στην εκπομπή «Κρήτες» της Κρήτη TV και είχε ανοίξει την καρδιά του αποκαλύπτοντας τι τον είχε στιγματίσει, πόσο μεγάλη και δυνατή ήταν η αγάπη του για την Κρήτη, τους μεγάλους δασκάλους που τον ενέπνευσαν, αλλά και για την σύγχρονη πραγματικότητα και την κοινωνία που βυθίζεται στον κόσμο, όπως είχε πει, του lifestyle και του καταναλωτισμού. Η εποχή που ζούμε είναι ζωφερή. Η καθημερινή ζωή έχει αλωθεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι το lifestyle, είναι ο καταναλωτισμός και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί τρομερά προσωπικά διέξοδα. Για την απώλεια του Χριστόφορου Λιοντάκη, συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Λίνα Μενδώνη, η Εταιρεία Συγγραφέων, ο Δήμος Ηρακλείου, φορείς και εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Ο ποιητής στις μέρες μας ονειρεύεται να ξεφύγει από το ζόφο και να ξεφύγει ο ίδιος από το ζόφο και να, αν μπορέσει να γράψει κάτι, να βοηθήσει τους άλλους να δραπετεύσουν μαζί του. Η κηδεία του Χριστόφορου Λιοντάκη θα γίνει τη Δευτέρα 4:30 στο νεκροταφείο Χαλανδρίου.